Δεκάδες γυναίκες καταγγέλνουν ότι βιάστηκαν ή κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον εκλιπώντα δισεκατομμυριούχο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, πρώην ιδιοκτήτη του πολυκαταστήματος Χάροντς του Λονδίνου. Σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, δικηγόροι που εκπροσωπούν 37 θύματα χαρακτήρισαν τον Αλ Φαγέντ τέρας και τον συνέκριναν με τον Χάρβι Βάινστιν και τον Τζέφρι Έπσταϊν. Κατά τους δικηγόρους, ορισμένα από τα θύματα ήταν μόλις 15 ετών τη στιγμή της κακοποίησης. Η οικογένεια του Αλ Φαγέντ δεν έχει απαντήσεις στους ισχυρισμούς.